Γιας, ενώ από την πλευρά της Ιουγκοσλαβικής ομάδας ο Σμιθ με τρίποντο και τώρα Μπόλιτς διαμόρφωσαν το 4-7. Ο Σμιθ που έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι πριν μια εβδομάδα στο Βελιγράδι και πετύχει τότε 37 πόντους με 13-14 βολές και 4 στα 5 τρίποντα. Από το καλάθι του Γιάννη, ο Ρετσιάς έδωσε για το Σκάιλς. Η πάσα για τον Μπαλογιάννη. Έξοχη ασίστ του Σκάιλς και ο Μπαλογιάννης ολοκλήρωσε με... Και ίσως αυτός ήταν και ο βασικότερος στόχος του Γκομές πριν από το παιχνίδι, πώς θα σταματήσει αυτόν τον πολύ δραστήριο μικρόσωμο Αμερικανό. Απάντηση από τον Σκοτ Σκάιλς με ένα σουτ 3 πόντων. Και ο Πάος της Αστέρας 25-23. 9 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Μουντούρης, Σκάιλς, ο Γιαννούλης πήρε την πάσα και την εκμεταλλεύτηκε ανάλογα. Ο Γιαννούλης φτάνει τους από τον Γιαννούλη. Μπουντούρης, Ρετσιάς, ο Σκάιλς τον εφηδιασμό. 29-25. Μπουντούρης, Σκάιλς, πάλι ο Γιαννούλης. Είναι ασταμάτητος ο Γιάννης Γιαννούλης. 33. Για τρεις, πολύ καλό σουτέρ 3 πόντων, ο Σκοτ Σκάιλς, 2-2 στο παιχνίδι, 36-29, για πρώτη φορά η διαφορά στους Σκάιλς. Καλάθι από τον Αμερικανό, τον Σκοτ Σκάιλς, 70-63.